Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Παιδεμών του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου. Μιλάω εδώ εκπροσωπώντας όλους τους συλλόγους Γονέων και Παιδεμών του Σχολείου της Τολεμαϊδά. Μαζευτήκαμε εδώ, πήραμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε όλους τους γονείς αλλά και τους μαθητές. Ως ένδειξη διαμαρτυρία, στο τελικό δυστυχή που αποσυνέβη σε Δέμπη. Είχαμε εδώ και να κάνουμε ενώδια ψυχή για τα θύματα, εννοείται και να τιμήσουμε τα θύματα, αλλά κυρίως να διαμαρτυρηθούν. Σίγουρα υπάρχουν υπεύθυνοι, θέλουμε να αποδοθούν οι ευθύνες, έτσι ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Όταν μιλάμε για την ασφάλεια, μιλάμε για τις μεταφορές, αλλά και ασφάλεια και παντού. Δηλαδή και στα σχολικά κτίρια, σε όλα τα μέσα μεταφοράς, γενικότερα να γνωρίσουν ότι είμαστε ασφαλείς. Να ζούμε σε μια χώρα, έτσι ώστε να μην φοβόμαστε το οτιδήποτε. Να αισθανόμαστε σε όλοι μας εμείς ασφαλείς, και εμείς και οι μαθητές. Είμαι η Μαριάν Φουβάτσικο, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου του 10ου Δημοτικού Σχολείου του Τολεμαϊδάς. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ μετά από πρωτοβουλία όλων των συλλόγων, γονέων και παιδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων του Τολεμαϊδάς, για να τιμήσουμε τα θύματα της νικήματος. Και θα ήθελα να διαβάσω ένα κείμενο το οποίο γράψαμε όλοι μαζί. Μαμά, μην ανησυχείς, με το τρένο επιστρέφω. Τι μπορεί να σου πει? Ένα τρένο, ένας προορισμός με επιβάτες ανθρώπους, με όρεξη για ζωή, γεμάτους όνειρα και στόχους. Καλά, παιδί μου, πάρε με όταν φτάσει. Μια γονέα των γονιών που δυστυχώς δεν έλαβαν ποτέ αυτή την κλίση επιβεβαίωσης πως τα παιδιά τους έφτασαν στον προορισμό τους. Γιατί? Ένα τεράστιο γιατί που ίσως δεν θα απαντηθεί ποτέ. Τι απαντήσεις μπορούμε να δώσουμε άλλωστε σε αυτούς τους ανθρώπους που έμειναν πίσω και μια νύχτα χάσανε ό,τι πολυτιμότερο είχαν στις ζωές τους? Τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους, τους ανθρώπους τους. Το ένα λάθος μετά το άλλο. Επαναλαμβανόμενη ανευθυνότητα επί σειρά ετών. Οδήγησαν ένα τρένο κάπου στη μέση της διαδρομής, εκεί στην κοιλάδα των Τεβών. Οι επιβάτες του να αλλάξουν προορισμό χωρίς τη θέλησή τους. Να κοπεί το νήμα της ζωής 57 ανθρώπων και να οριστεί για αυτούς μια νέα διαδρομή προς τις πύλες του Παραδείσου. Εμείς δεν θα ρωτήσουμε γιατί, αλλά θα απαιτήσουμε να μην ξανασυμβεί ποτέ ένα τέτοιο δυστύχημα. Η ασφάλειά μας πρέπει να είναι δεδομένη και να αποδεικνύεται με πράξη. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Θα μείνετε για πάντα στις καρδιές μας. Καλό παράδεισο. Τα παιδιά σου, Ελλάδα, θέλουν ασφάλεια.